de Napoli, su meggio a chiase ma si crisi, dico sparas di buca, tu chiosi bori nazisi. Cani ori con suopo, gingi beva domarda, gingi bola di nadi, se gabni muce cavaci. O catto sulla tavoli, c'è ulla tazza gnasi, e ghini che security, c'è più stato sinaxi. Catto security, e niftiello la cosa. Io col mappuro spulico crironomos, ma fa che ho tipo de nata fai o for. O ricco se sfixe bolla cafolo vendo pao, ma fa sa spoto mistico ne uota tutta fao. Ai che le mu? Tutto se no andras muce tutta t'amoramo. Ai! Tutti e ni mana muce tutti preferamo. Fola please! Fa casmo! Furate na burisu me fonasio di gitoni! Ci fai gino c'è vo papà se casa di niponi! Gianni! Γιαννής παπάς εγώ τάτα και η Μαρία μάμα. Πώς μεγαλώνει το μωρό μόνο να γίνει θαύμα. Ένι πιένω να λώσας. Χαλό σας παιδί μη στα κοιτά με τη Μαρία. Κι ας λέγουν τις κακίες τους θα γράψουν ιστορία. Τόση είπε το μωρό να λαβε. Μαρία. Ξέρω αλλά δεν σου λέγω. Ένι πιένω να λώσας. Έλα πουλάκι το πλήγο και με φάσε χάρο. Αφού το ξέρει ρε παιδί μου έρνα σε χάρο. Ένι πιένω να λώσας. Πανίρι φτιακά. Και σπάσες με τον του ένι φκένο. Ένι φκένο ρε πια πανάλο σου. Ένι φκένο. Ευκήκε. Α. Ευκήκε. Καλύτερα να φκεί το αυτί σου, παρά να φκεί το μάτι σου. Αου. Που κολλά τούτο. Μάνα μου το γιατί κλαίει. Γιατί το κοινό που με αγόρασε. Έπιασε σου, μαμά μου. Μάπουρος μας τραπάς, μου, βάει. Ή αλλιώς, εν. Λαλείς να το κάνω πατέντα. Αν το παιδί σας κλαίει και θέλει mobile, μην του πείτε KSM. Πάρτε του MMM. Ρε, τι εσύ έτσι, πόσα θέλει να αποσυρθείς, πόσα. Πήρε ένα αριθμό νεαρέ μου και έχουμε και κρίση. 10.000 ευρώ ρε χουαρτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. Κόπι! Κόπι! Κουμπάρε, άλλοι έχουν κρίση, άλλοι έχουν τύχη. Όχι, μην το λαλείς, μην το λαλείς να μην μας φύγει, βαθούλα μου. Κράτα τα μοβάκια σου, παραβάλλα μου. Γιατί πάρα πολλά στη ζωή μας δεν είναι μόνο τα ριάλια. Είναι και η φιλία. Πάρα πολλά η φιλία και ολός το ανθρώπωτη και να είναι. Δεν αποσύρωμαι. Αποσύρωμαι εγώ. Ή. Που παπάς. Όχι, που τατάς. Που τατάς. Εννοώ ότι εγώ παπάς, εγώ τατάς. Έχω ανασφάλεια. Χα. Ανοιχτό. Έχω ανασφάλεια, λαλό σου. Δεν μπορείς ρε να φέρνει μια κοπέλα όμορφη, νέα. Όπως την Αστάσια και εγώ να με... Να πώς. Όπως είμαι. Α. Ανοιχτό. Πάσχινα. Α. Δεν μου, δεν μου με θωρείς. Πέμουρε. Επάσχινα. Γέρασα. Δεν μ' αφκάω το τηλέφωνο, ρε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα με είσαι ακόμα. Πού να πάω, κύριε Πέπα. Δα με είσαι ακόμα λαλό. Μα τι σου έκαμε κυρία Πέπα. Τίποτε. Αλλά για να μην σου κάνω εγώ σήκου φύε. Εγώ φεύγω. Αλλά μόνον ένα τελευταίο πράγμα να σου πω. Επάσχυνες κυρία Πέπα. Κάμε κάτι. Α. Είναι που με θέλω. Επάγγελες! Άντε ρε μάνα μου να χαρίσεις, φάρ' την κοιλιά σου και πίνε κάτω. Κάτ' κοιλιά μου. Έκαμα σου κοιλιά. Τι λάλλεις.
Πώς θα μπούμε μέσα στην πολυκατοικία, Αντωνικού, πώς θα μπούμε μέσα. Α! Πάρε, πάρε, ωραία, μαγειά, όνομα του Θεού. Ακούμε προσεκτικά. Το μωρό μπορεί να το χώσουμε, να δούμε είναι το συνοχώσουμε να περάσουμε μέσα στην πολυκατοικία. Εσύ να είμαστε εδώ χωρίς τσιλιαντή, να μας ρωτούσε συνέχεια, πού είναι το μωρό, μα γεννήσετε, τι έκαμε το μωρό, γιατί σας τεντάμε χωρίς το μωρό, πού, τι, γιατί, κατάλαβε. Είπε σου η συμπεθερά ότι σας τελειδάμε. Ναι. Άιστο πάνω. Όχι. Άιστο πάνω μου, Αντωνάκη. Άιστο πάνω μου. Βγάζει μου κινητό. Έλα, έλα μέσα, ρε. Να με ρε, παιδιά. Καλά εσείς, κύριε Ρίκο. Ευχαριστούμε, γεια. Θα μου μας. Πάμε στο άρτημα για την επίσκεψη. Να μπορείς εδώ μέσα στο καλά. Γιατί, να μας κάνεις έρευνα, κύριε Ρίκο. Πότε να γεννήσεις. Τι εννοείς. Μαγάρο μάνα μου που να γεννήσεις. Πόσο ξέρω να καστρώμε. Κύριε Ρίκο, σε παρακαλώ, πρόσεξε εγώ την αστική γυναίκα μου. Θεέ μου, έφερες τα αργαλιά του νερού εσύ. Ναι. Φέρ' τα. Ένα λεπτό. Για να δω να καθορίσεις που γεστρά. Με τηλεφωνήσω το αρχηγό σε καταγγείλω. Μωρό! Παπά, πώς θα ακούτε το μωρό! Ακούσατε μωρό εσείς. Ρε μανά, σπελάνεις. Ένα λεπτό ρε βέθηκα. Ρε Μαρία μου, εσύ ακούσατε μωρό τώρα. Όχι, μάνα μου, όχι. Εγώ άκουσα κάτι που εμοιάζω με... Είναι κάτι κύριε Ρίκο. Έρχεται κάτος, κάτος. Ρε καιρός τους τώρα, γι' αυτό ναι. Άμπρα, άμπρα. Ρε μα, τι πελάρε λαλείτε ρε. Μόνο μέσα από σκέν. Ρε παπά, να σπελάνεις. Το μωρό μας έτσι άλλο πως θέλει να βγει. Μα γίνεται. Ρε Μαρία μου, μα κλαίει πριν να βγει, γίνεται έτσι πράγμα πολλά παράξενα. Πήρε τα φράξια τα κανάλια. Σταμάτησε. Μόλις άκουσες για κανάλια, σταμάτησε. Έλα μάνα, δεν φάσε τους δημοσιογράφους και εσύ μάνα, δεν τους φάσε. Έλα μάνα. Ε, μα να με πελάνετε ρε. Για εσύ να πελάνεις κύριε Ρίκο, για εμείς. Γιατί. Λόγου χάρη να πούμε. Ρε παπά, λιώς γίνεται. Πολλά παράξενα. Να μου σύζα μέσα, ρε. Μου το τσαρζαβατικά που το τότε, κύριε, φθαχτά που το χωράφι, κύριε. Πώς θα τα έφερε, ρε. Γιάννη, τι έκαμες. Τι έκαμε, μάνα μου, δεν θες τελείποτα, μάνα μου, το χορκό. Μπορούν τα βιοτεχνικά. Πρόσεχε, σιγά. Γιάννη. Βιολογικά. Τα ριάλια του νερού. Ναι, δώστα. Ρε παπά, γιατί γίνεται το μωρό να κλέβουμε στην Τζιγιάννης. Βιολογικό. Εγώ τρώω από τούτα βιολογικά και ευκήγησε το μωρό με αυτόν. Τα ριάλια, Γιάννη. Εμπελός, εμπελός, έβαλε το μωρό μες στα μαρούλια. Καταλιά μου, εμπέλα, εντέλεια, ρε, τι να ρε, το κομπέλι, σβήσαν οι λάμπες του. Μάνα μου, το μωρούδι μου, αγάπη μου, τι σου έκαμε τόσο παπά σου, α, τι σου έκαμε, αγάπη μου. Δεν θα φτάσει. Τι είναι, δεν θα
calo di giglia, fammi nome di giglia. Di giglia, bratte che non sta mente. Ne ne ne, oh, chi lo ricco scrivi in bene potete lì da pesare. Questo, chi lo ricco scrivi di re? Che non si vede l'ore. Se te li da svobre. Ma come crei che le dice ben di messa? E non ce l'ho posso da me, ne crei che le dice che lo ricco c'è ben di potete lì, sia se. Ma non è pure adesso, non ce l'ho posso da me, ma sta degli acopè, l'ufca. E se pensavo che mi ha gomme, ma ti ha gomme, ma ti ha Lipon, Lipon. Da Lipon, Lipon. Lipon, acuti. Acute. E figlio, che sono stato solo in Borussia. E in Boro allo. Veni in Boro allo. Ma su di caccio buono fa sei spasso, eh? Ma da questo che ci ha messo gli attori se lo sciasso, signor? Fare il gnabba, gigi e gnabba. Ti fare il gnabba, gigi e gnabba, da! E non si fa il drepso! Ah, gli afton, se non domma tu i suoi sbastati mi c'è? Ma ne pure la ristora? Pacini? E canissio! Può vai? Io vorrei sinif che riennato che sexo? Na pa ispano na tinevris? Δε θα αντέξω! Όχι, είναι εγώ που θα αντέξω! Και μην τολμήσεις να βγεις έξω της πόρτας. Ναι, γιατί είσαι με τίποτε φυλακισμένο. Ναι, όπου παίρνεις έρχομαι μαζί σου. Αγιά όλα κι εσύ, αγιά όλα κι εσύ, άδε κανεί. Άντε, πάνε να πω μαθέ του την πόρτα. Πέπα, μα πέ μου επέλα σου. Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα πριν γίνει καυκάς, άνοιξε την πόρτα λαλός! Ρε Πέπα, άνοιξε, χτυπούσι! Ας λαώνονται! Ρε Πέπα, άνοιξε την πόρτα, σιόρ, χτυπού την! Ανοίξετε, άμε μου παίζετε μπελό! Άνοιξε, σιόρ, δεν είσαι πεθερά! Έλα που θέλει! Άνοιξε, η πεθερά, να δεις ένα που θέλω! Άνοιξε, σιόρ, της γενέκας! Συμπέθερε, άνοιξε μου εσύ. Εκλείδωσε με, συμπέθερα. Γιατί? Αζούλεψε. Πρόσεξε, θα σου την κάτσω που πάνω. Παιδί, ψέματα. Άνοιξε την πόρτα, γιατί θα σε κάνω ρε σύριφε, σε κάνω. Το λοιπόν, ανοίξετε, γιατί θα σύρω την πόρτα κάτω, α. Γιατί έβαλε σε δικηγόρο η γυναίκα του αδερφού σου. Ναι, έβαλε με. Ο θένος τα αποθεντής είπε ότι δεν τη θέλεις να με. Ενε κατάλαβα, δική μου η πολυκατοικία. Hey, εσέν που είναι δική σου η πολυκατοικία. Ρέψε μέσα εσύ που πάει χάλουπα, χάλουπα. Ακούτε να σας πω, και εσέν και δυο σας ακούσετε. Και με στούν την πολυκατοικία να πουλήσετε μας, μάνα μου, διαμέρισμα. Και μην είσαι και όποιος θέλουμε σπίτι μας, όποιος θέλουμε. Έτσι το εντούν που ήταν και εγώ. Τι σε κοφτήσιο. Και απλά με να βάλουν έσω του, δει. Α, μπράβο, α, μπράβο, είπες το εσύ μόνος σου. Τι σε κοφτήσει όρκο και απλά με να βάλουν έσω του. Ο λόγου χάρη να πούμε. Θέλω να πω τώρα, ο Αρτεμάκης, ας πούμε. Δεν δικαιώται να βάλει όποιο θέλει έσω του, να το κάνω να βάλει έσω του. Δεν δικαιώται, δε, λόγου χάρη να πούμε. Να πούμε ρε κουρούπετσε. Τι είπε ρε κουρούπετσε. Αμα για κυρία Αναστάσια είναι εντάξει, αμα για μας είμαστε κουρούπετσε, ναι. Τούτοι είναι ιδιοκτήτες, ρε. Ο Αρτεμάκης ο κουρούπετσος είναι ενοικιαστής. Δεν τα σχέση είναι σου, κύριε Νίκο, δεν τα σχέση είναι. Έλα, έλα, κάψε, να μην κάψει με τη μου, ρε. Γιάννη, έλα. Ένα λεπτό, ρε Μαρία, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, έρχομαι να με επίσκεψε. Έτσι και όταν ακόμα επίσκεψε του Αρτεμάκη. Ούσου, ρε, και εσύ, ούσου για επίσκεψη που λαλούμε τώρα. Άντε, πήγαινε μέσα. Και με κρυφά.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και εσύ, εμπαέσου. Άντε, κανεί, και σου έσχο. Λοιπόν, κυρία Πόλα του Κατού, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Εσένα ποιο είναι το πρόβλημα σου? Γιατί πρέπει να το χωνέψεις ότι η νύφη μου είναι να μείνει σπίτι μου. Και χώνεψε το. Α, να το χωνέψω. Εντάξει, εγώ θα το χωνέψω. Τσίνι, να το χωνέψει, α? Όχι, πέ μου, Τσίνι, θα το χωνέψει. Αχ, έτσι που λες και κίτσα μου, δεν με χωνεύει, δεν με χωνεύει. Μα γιατί να μη σε χωνεύει, κυρία Αναστάζια μου? Ξέρω εγώ, ίσως για το γεγονός ότι εκείνη είναι από χωριάτικο σόγιν, ενώ εγώ δεν είμαι. Είσαι σίγουρη, κυρία Αναστάζια μου? Ακατάχνοντα που λένε και στα χωριά. Λέγω, είσαι σίγουρη ότι δεν είσαι από χωριάτικο σόγιν? Τι είπες? Λέγω ότι είχα ωραιότατη σόγια και σου έβαλα μέσα στο φραπέ. Καλά έκανα, έτσι? Α, ναι, εγώ το πίνω μόνο με σόγια. Είναι βιολογική. Οπωσδήποτε, κυρία Αναστάζια μου, όπως λένε και στα χωριά, ακατάχνοντα. Ναι, έτσι που λες και κίτσα μου. Έτσι κι εγώ είπα να τα μαζεύω και να φεύγω. Δεν θα πάει πούποτε, κυρία Αναστάζια μου. Τέλος, κυρία Αναστάζια μου. Μισέ λεπτό, γιατί εσφήνωσε. Που λες, κυρία Αναστάζια μου, θα μείνεις εδώ, θα ανοίξεις το αισθητούτο σου. Θα έχω και εγώ την αισθητικό μου, θα πηγαίνω να κάνω και εγώ το κάτι της μου. Δηλαδή, όπως θέλω τίποτε, απλά ξέρεις, καμιά να αποτρίχωση, θα βγάλουμε καμιά τριχούλα, έτσι πράγματα. Hello, Κίτσα Μάκουρου. Hello, Κικίτσα Γάτου. Είπες δεν θέλεις? Αγάπη μου, σε κανένα δυο χρόνια, αν δεν κάνεις καμιά μεσοθεραπεία, οι βούκες σου ενακρέμονται όπως τα σταφύλια. Άντε, κυρία Αναστάζια μου, κανεί, ως δαμένα, με συμμαχίζω με τη μάμα μου. Ναι, ακριβώς όπως της μάμα σου. Τι εννοείς? Είδες τις βούκες της μάμα σου? Κρέμονται, αγάπη μου. Αλλά μόνον εγώ μπορώ να την βοηθήσω. Σάζεις βούκες? Ακατάχνοντα που λένε και στα χωριά. Εγώ, αγάπη μου, είμαι όπως το Photoshop. Άντε ρε. Ναι ρε, ξέρεις τι είναι το Photoshop? Τι είναι? Εκείνο που σου κάμαν, που ήσουν εξώφυλλο, που εσβήσαν τις ρητίδες σου. Χαλό, κυρία Αναστάζια μου, άμα εμένα εσβήσαν τις ρητίδες μου, εσένα τι σου εκάμασαι, αλλάξα σου φάτσα. Χαλό, Κικίτσα Μάκουρου, χαλό, Κικίτσα Γάτου. Και χέρι ανθρώπου, Photoshop δεν έχει αγγίξει απάνω. Ναι, κυρία Αναστάζια μου, έτσι λαλουνούλες. Μα καλά, τι επάθετε και εσύ και η μάνα σου και βάλετε τα μαζί μου, α! Τίποτε, κυρία Αναστάζια μου, τίποτε. Εγώ είμαι μαζί σου, κυρία Αναστάζια μου. Θέλω να μείνει. Εγώ όμως δεν θέλω, δεν θέλω. Με θέλεις, με θέλεις. Μα έτσι να με σπάσεις, φύε, να φύε και κανεί. Στο καλό και γράφε μας. Υπόθεση, είναι το διαμέρισμα μου. Συγγνώμη, είναι το διαμέρισμα μου. Καλό, ρωτάς με. Λέω, είναι το διαμέρισμα μου, εσύ πρέπει να φύγεις. Καλό. Που εκατάντησα εγώ μια Αναστάζια να με διώχνουν οι χωριατοπούλες. Δε σε διώχνει κανένας, κυρία Αναστάζια μου. Λοιπόν, εδώ θα μείνεις. Θα πάω κάτω στη μάμα μου και θα της εξηγήσω, θα την πείσω και θα μείνεις εδώ. Τέλος! Αχ, ο Σοκράτη και έφυγες και πήγες στο τουπάγι και μ' άφησες με τους χώρια τους να λιώνω σαν κεράκι. Άχου, Σοκράτη, κι έφυγες, στις αραπιές να πάγεις. Αν είναι δυνατό, ρε μάμα μου, τώρα εσύ να ζηλεύεις την Αναστάζια. Γιατί την έφερε, δάνε. Έτσι αν την έφερε, ρε μάμα μου, τι να της κάνει. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι ο νους του εμπάνω της και δεν μου διάζει σημασία είναι εμένα. Άντε, ρε μάμα μου, τώρα θέλεις εσύ σημασία μου τον παπά. Γιατί να με θέλει. Ου, καλή ψήση. Τα πράγματα. Ρε μαμά, είσαι τόσο χρονά γυναίκα και θέλεις τώρα σημασία από τον παπά. Θα με έναν άντρας μου και δεν μου διάσει σημασία. Δεν με κόφτια να μου κάνεις εσύ. Και να μου κάνουν οι σημερινοί που σήμερα παντρεύκονται και αύριο χωρίζουν. Εγώ έζησα μια ζωή μαζί του. Και να μου κατάλαβες. Ό,τι κατάλαβα. Ένα άντρας μου και θέλω να μου διάσει σημασία. Και από την άλλη, ξέρεις, νιώθω έτσι, τέλος να σου το πω. Έχω μια ανασφάλεια, ότι. Ότι επάσχυνα. Ότι πάσχυνες, ρε μάμα μου. Δεν πάσχυνες, να κουρούδι. Σταμάτα, σταμάτα. Εντάξει, ρε μάμα, σταματώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάσχυνες. Και να... να μπορώ να κάνω. Κοίταξε, μάμα μου, σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη λύση είναι η δίαιτα. Έχω κι εγώ μια χαρά στη ζωή μου. Η μόνη χαρά είναι το φαΐ, να μου το κόψετε και τούτο. Μην το κόψεις, μάμα μου, τι να σου πω.
Te lo spandone, a su po'. Un ceto allone. Che pesano i buccesmo. Da mamma mo' è un cetello, ma sei peligoso. Ma Erotti, se smere mamma mo' è. E pesa? Chida, oie pesan e pesan, alla μια χαλαρό της την έχουν. Ξέρεις όμως ποιο είναι το κατάλληλο άτομο να σε βοηθήσει σε τούτη την περίπτωση. Ποιο? Ποιο. Η Αναστάζια. Η Αναστάζια! Ναι ρε μαμά. Τζίνι είναι αισθητικός. Ξέρει για τις μεσοθεραπείες, για τις κρυοθεραπείες. Για τις πλαστικές. Μα, τώρα είναι, εγώ θέλω να κάνω πλαστική. Ουι, θέλω να πω ρε μαμά μου. Θέλω να πω. Μα τι θέλεις να πεις, κυρία Πέπα, δεν σε καταλαβαίνω. Μα γιατί δεν με καταλαβαίνεις, κόρη. Διότι έχεις που έχεις μια χωριάτικη προφορά, λες μου τα και νεκατωμένα. Μα τι είναι νεκατωμένα, μάνα. Νεκατωμένα, συμπεθέρα, ήταν νεκατωμένα. Ενεκάτωσες μασούλους, έκαμες μασούλους, αλέπερε. Εγώ. Όχι εγώ. Ακόμα λίγο είναι να μας πεις ότι είμαστε και νεκατόστρες. Ναι, τσινή που είναι κατόνι, είναι νεκατόστρα. Ακού να σου πω, πολίτσα του κάτω. Όχι εγώ που να σου πω, Πέπα του Μάπουρου. Αν ξαναπιάσεις στο στόμα σου την νύφη μου, κατήσεις το. Χωριά το συμπεθεράδες, time out. Πού σου κόρη εσύ. Η μάνα μου σου πάει χωριατεύει το πράγμα. Λοιπόν, συμπεθερά. Γεια σου, Άθια. Ω, να και το χωριάτικο κερασάκι. Άθια, μένα σκέψεις, αμά. Να έρθεις πάνω όπως είσαι τα μωρά. Γιατί αγάπη μου, τι κάνει η γυναίκα σου και δεν τα προσέχει και να έρθω εγώ. Κουρασμένη ρε μωρά. Α, κουρασμένη. Πόθε μάνα μου που τον ύπνο. Λοιπόν, μην αρχίσεις. Και εσύ, γιατί δεν τα προσέχεις κύριε κάθε νεότερε. Διότι έχω δουλειές εγώ μητέρα. Μα είναι τα δουλειές. Λοιπόν, μην αρχίσεις ούτε εσύ. Όχι να αρκέψω. Γιατί που πότε το έχουν ο σιλιόν και το πέσο θεωρούν δουλειές. Ακού να σου πω. Με να μου πεις, με να σου πω. Πάμε κορίτσι. Είναι που με θωρείς. Πάμε κάτω σπίτι μου να εξηγηθούμε. Ω! Πάμε μαζί να εξηγηθούμε. Πέρασε μέσα. Δεν έχουν τα σχόλια λατέρνα. Λατέρνα, είπες με λατέρνα. Δεν έχω να σε πω. Πού έχω το δίκη σαν τις αφικά πάντες και να πάει σπανά ήδη. Άμα να έχεις φωτό που θα τρεφεί. Μάνα μου, εγώ τα πίσω αυτά που έχω. Είναι στον ύπνο σου εντάξει, αλλά δεν τα. Σε παρακαλώ, τσιμπάσμε. Γιατί? Νιώθω ότι παίζω σε reality. Reality. Το απόλυτο χορκαδιό. The absolutely village reality show. Ακούετε καλό, μάντος. Ακούετε καλό, να. Γιατί μου το είχαμε τούτο το θείο σου, α! Γιατί μου το είχαμε τούτο! Τι σου έκαμε, ρε φίλε, τι σου έκαμε! Εγκαίζεσαι με το άγχος ρε. Καταλαβαίνεις, θα πεθάνω από το άγχος! Καλά ρε, γιατί είσαι άγχος ρε, αφού το μωρό που την ώρα μπορείτε σπίτι τζιμάται ρε. Τζιμάται, θα ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει, να παίξει, να φάει, να ξαλυπηθεί το μωρό. Ναι, και θα κλάψει. Να κλάψει ρε, αφού μωρό ρε. Άρτε μάγιο μου έτσι για να γνωρίζεις φίλε μου, τα μωρά κλαίσει για τρεις λόγους. Πρώτον λόγο, γιατί πονούσει, δεύτερον λόγο, γιατί εσυστήκαν και τρίτον λόγο, γιατί πεινούσει. Ράιανί μου, ποιος που τους τρεις λόγους φταίει το μωρό και κλαίει. Α, επίνασε, εσέστηκε, οξαπονεί! Να μου εθώρεις ρε, τελειώνε, εντάξει, κάνε κάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι, έλε πια είναι. Γιάννη, τι κάνεις, έλα! Τελειώνε, τελειώνε! Σου ρε, τι πάθετε ρε, εκλάψε λίγο το μωρό και αχωθήκετε την πιο ρε, γιατί είναι αχωθήκε ρε. Αχώθηκα ρε, δεν καταλάβεις γιατί αχώθηκα, γιατί που να ακούσω ρίκος ρε, να έρθει να μπει μέσα να ακούσω το μωρό που κλαίει. Γιάννη, είπα! Τελειώνε ρε. Γιάννη είπε! Σου! Γιάννη! Έρχομαι ρε Μαρία, με φωνάζει! Θεέ μου, τι φταίω! Τι φταίω! Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, μάνα μου, πάθηκα το σπίτι μου και ήρθα να μείνω δαμέ! Είπε σου κανένας να έρθεις δαμέ, κόρη μου. Ναι, είπε μου. Ποιος σου είπε.
Ο συμπέθερος, που έσκει τον κάθε μέρα τσικά το έσω μου και κουκούφα με βάστη και λένε έτσι έτσι να αγοράσω το διαμέρισμα του. Με μου το αυτιμίζει γιατί εφάτε μου το μούχτι και το διαμέρισμα. Μούχτι? Ναι. Μα να με 180.000 ευρώ είναι μούχτι? Μα τώρα σου πάρω μιλάς, σιόρ. Άντε να δω. Διαμέρισμα γίνον των 180.000 ευρώ. Να σου πω. 180 χρόνια να στέκεσουν τα μέσα σου το δύο. Ρίκο, πιένε μέσα και άισμε να εξηγηθώ εγώ μαζί της. Τούτοι καλά την έχουν. Ενοικιάσαν και το σπίτι τους και βγάλουν έναν κάρο ριάλια. Καλό είναι να μπορεί. Τούτους έπρεπε να πιάει ο φόρο. Όχι πια με μένα. Συμπέθερε. Παρεπιπτόντος δηλαδή. Ναι. Πέ μου το φόρο σου εσύ επικαίρωσες το. Τώρα ας σου πω να μναρώτα. Ένα φταίω εγώ. Συμπέθερε, ακού να σου πω. Δάμε. Σιωπίσιον! Ναι. Ακόμα ρόντζε κλαίει. Έτσι κι ο γιος σου έφερε τα μωρά. Ρε πέ, σιωπή, εν μητσί μωρό. Πού ευρέθηκε το μητσί το μωρό δάμε. Ρε πέ, πα, μα έτσι σου είπαν να πω γίνε. Ακούσα το σιωρέ, κλαίει μες την κοιλιά της. Μα ποιάς. Της γενέκας του Γιαννήσιο. Ρε μα, εμπέλανε στέλια. Ε, με παναλήθεια που σου λέω, Σιώρα, με πιστεύεις, αρώτατε τον Γιώργα Τσοσιό. Άνοιξε, άνοιξε την πόρτα να πάω ένα που γίνεται, γιατί αν γεννήσει, ένα μας τα κάνει μαύρο και γέρημα. Εν έχει να πάει πούποτε. Πέπα. Κοτσίσα με που κάθεσαι, Ρίκο. Ένα λεπτό να σου πω, είμαι τιμότη φυλακισμένος, Σιώρα. Ναι. Σστ. Χτυπάει πόρτα, Σιώρα, άνοιξε. Ε, ποιος είναι. Άιντ. Τι είναι η κουμπέλα, πώς τη λες, Εν η κοπέλα, πώς τη λες, ε? Έλα, κοπέλα, πώς τη λες, να δούμε. Βρεις, ταΐζει το μωρό, να σιώπησε. Να το ταΐζει συνέχεια. Μα γιατί σε τσιφοϊτσάρεζε, γιατί σε τσιφοϊτσάρεζε. Με φοϊτσάρεζε, διότι αν έρθει το ρίκο και ρίμαζα μέσα εδώ, να με θιώξει και πού να πάω. Ρε, εγώ τι θα πω που έχω γενέκα λεχόνα και μωρό ρε, πέ μου, πού να πάω ρε, πέ μου πού να πάω. Εντάξει ρε, ένα γύο ρε, να σου πιω να φύγω ρε, εντάξει ρε, εντάξει ρε. Ρε Μαρία, θα είσαι το μωρό και πιάστο να πάμε να φύγουμε που θα μέσα, να το βάλουμε πάνε μέσα στο καναθούν και το σιωπάσουμε που πάμε με τα κρομίθια και με τα μαρούλια και με τα λάχανα και τα χόρτα για να φύγουμε τα μέσα, μην το δει κανένας να πάει και ενοχλήσουμε και κάνουμε πρόβλημα του γερίου Αρτεμάκη. Να το πιάμε και να φύγουμε, να πάμε να μείνουμε καμιά 2, 3, 4, 5, 6 μέρες, εβδομάδες, μήνες μέσα στο αυτοκίνητο. Σταμάτα ρε. Ναι, και να πάμε ύστερα να πάμε κάτω που καμιά τερατσά, που κανένα γιοφύρι να μείνουμε, πειρά τώρα, εντάξει, να αντέξουμε. Σταμάτα ρε λάθος. Πάμε και να πάμε το ποριό εργασίας, πάμε το παυτόν του εφημερίας, πέφτει μαζί και τα φιλανούμε στο τυρούλα, είναι λυπητή. Ακάτε, σταμάτα πέλα. Μπορεί να σας πάρω και σημαντά από το αρχηγείο, σε κατά εποθηκό, παρά κανένα τσί μέσα, να τα βάλουμε το μωρό τσί μέσα, να βρούμε κανένα παλιό κρεβατού, να μην έχουμε τίποτε, να πειρά πολύ, γιατί δεν έχει air condition, παιδιά. Αλλά να περάσουμε, να μην περάσουμε. Μπορεί να βρούμε και κανένα ποντίκα, να μπορούμε το παυτό να μπορούμε. Σταμάτα, πέλα, ρε, λάθος. Σταμάτα ρε! Σταμάτα! Επιέμμας, επιέμμας, άντε! Επιέμμας. Γεια! Γεια σου, Μαριγούλα μου, τι κάνεις? Έλα μέσα. Καλά. Ακούσατε κανένα μωρό να κλαίει? Μωρό, μα τα μωρό. Τα μωρό. Μωρό, εντάμε. Επειδή εσύ πονώνει το μωρά, εσύ μωρά από μωρά και νομίζω δεν είναι μωρά, αλλά εσύ μωρά από ένα μωρά και νομίζω δεν είναι μωρά όμως. Κατάλαβες μωρό. Μπορεί να μου κάνεις σσ. Μα είναι τα σσ. Εσ. Κι άμα σου γίζω να σταματάς. Εντάξει, θα σου κάνω. Σύψε, σύψε. Εμπούδαμε. Τι πράγμα εμπούδαμε. Που κάνει η βαπτίχα σου. Καλό, μπράβο ρε Μαρία. Συγγνώμη, νομίζει ότι είμαι μωρό και περιπέζει με. Όχι, μάνα μου, εσύ περιπέζω. Κανεί, ακούσατε μωρό να κλαίει ή να ακούσατε. Όχι, δεν ακούσαμε. Τι λέτε καλέ, πού το έχετε? Ποιο μάνα μου. Το
Το γεγονός ότι θα έμενα εδώ είναι εκτός συζήτησης, λέγω. Μα γιατί, μάνα μου! Πρόσεξε, μη μου αρκεύσεις τα μουθουνίσματα, θα σου την κάτσω μες στη μούτσο. Εν το τίκ μου, ρε Πέπα. Σας παρακαλώ. Έχω πάρει όση δόση χωριατισμού μπορούσα να αντέξω. Αν συνεχίσετε, μπορεί να πάω από overdose. Πάρμε μαζί σου, μάνα μου. Και επειδή δεν αντέχω άλλον τους χωριατοκαυγάδες σας, και επειδή δεν αντέχω να σε βλέπω να του φακάς με στο ζυνίχι... Μάνα μου, και φάτσικα μου, μάνα μου. Τι κατάλαβες, καθάρισα κουτσά και είχα καμούγερους, κατάλαβες. Και παρπατά κανένας καμούγερος πάνω στο ζυνίχι μου. Παρπατούν πολλοί καμούγεροι, πρόσεχε. Σταματάτε καλέ, σιωπάτε. Πέμας, Νοστάζια μου, τι ήθελες να μας πεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι καλύτερα να ζω σε χωριό με χωρικούς παρά στην πόλη με χώρια τους. Έχει τεράστια διαφορά η μία κατηγορία από την άλλη. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε, αλλά είτε την καταλαβαίνετε είτε όχι. Θέλω να σας πω ότι μέσα στην πόλη υπάρχουν πολλοί χώριατοι και άμα μαζευτούν πολλοί μαζί, δεν αντέχονται. Γι' αυτό καλύτερα να πάω πίσω στο χωριό. Μα γιατί να πάεις πίσω στο χωριό, μάνα μου. Καμούγερος. Ναστάζια μου, μα πού να πάεις, μάνα μου, μόνη σου μέσα στο χωριό, ενώ εδώ θα είμαστε εμείς κοντά σου. Και όποιος έχει παράπονο, Ναστάζια μου, για όποιος εθυμωμένος, να πει και ξύδι να του περάσει. Εντάξει, κυρία Γάτου, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, πηγαίνετε μέσα. Εσύ και η συμπεθερά. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε μέσα να κάνουμε. Θέλω να της μιλήσω. Να τα πεις ό,τι θέλεις να πεις, δαμέ μπροστά σε όλους. Πιένετε εσύ όρμες, κι ας πιένετε μέσα. Έλα να πιένε μέσα, θέλουν να μιλήσουν, Παρπάτα. Πιένε. Ένα πράγμα να ξέρεις. Έχεις γείτονα καλόν, έχεις το Θεό. Άτε να δω τώρα, να μας πει και παροιμίες. Ξέρεις την παροιμία που λέει από μισή και που πελώ να μάθεις την αλήθεια. Αν δεν την ξέρεις, μάθε την επειδή είναι από την αλήθεια σε ούλους. Μα γιατί, τι σου έκαμαμε. Τίποτε. Τότε γιατί. Μην το παίζεις δραματικά, πέντε μου, γιατί κρύφκεται το μωρό. Επειδή φοβάστε τον κύριο Ρίκο. Γιατί. Επειδή δεν ξέρω τι μενίσκουμε εδώ με. Γιατί. Επειδή είναι να μας καλεί έξω αν το μάθει. Γιατί. Επειδή έτσι θέλει το κατή. Οκ, χάρηκα, γεια. Μαρία μου, κάτσε ρε Μαρικούλα μου, ένα λεπτό, κάτσε να σου γεράσουμε και κάτι. Χάνεις ρε, χάνεις. Μην τον παρεξηγάς, Μαρία μου, μην τον παρεξηγάς, γιατί ξέρεις, μόλις γέννησε, είναι αγχωμένο το παιδί και ήρθε δαμέ και επειδή να του βαφτίσουν και οι όμορφοι. Γένιο. Οι όμορφοι είναι, θες να ξέρεις, θες να τους δεις. Θέλω. Πολύ του κακό. Σταμάτα, Γιάννη. Ένα το πω του παπά μου και σου ξαναγράψεις φύρα μου. Το πιστεύω. Για βέβαια, το πιστεύω. Εκφυάζει μας και τούτη τώρα. Εκφυάζει μας τώρα, ρε. Θέλω να δω τους όμορφους, τέλος. Ποιοι είναι οι όμορφοι. Ήθελε και εσύ τώρα να άνοιξες κουβέντα. Ξέρω εγώ, Μαρία, ξέρω εγώ. Να χαρίζα. Ό,τι άλλο θέλεις. Θέλεις παγωτό, θέλεις χυμό. Θέλεις chips. Θέλω τους όμορφους. Κι έχει chips αυτή η κυντζιλιά. Τηλεφωνάτε του Ηρώδη τώρα. Τηλεφωνάτε του Ηρώδη. Εξυπνάδες. Είπα τους όμορφους τώρα. Τελειώνετε. Θέλω να πω ότι τα χρόνια περνούν, ξέρεις, ο χρόνος είναι... Χρήμα. Όχι.
ο Σοκράτης και άμα το λέει ο Σοκράτης θα έχει δίκιο. Βέβαια, εμείς κυρία Πέπα μου, χάσαμε όλα τα χρήματά μας. Να μείνουν μαύρα για χρήματα. Εν τζεν το πάση στη ζωή μας. Εγώ γίνω που θέλω να σου πω είναι ότι ο χρόνος κυλά και πάει και δεν γυρίζει πια. Άντε ρε. Περιπέζεις με. Όχι κυρία Πέπα μου, έτσι όπως το είπες, ακούστηκε μου ωραία. Μα είναι τα ωραία, είναι τα ωραία. Έτσι, κλείω τα μάτια μου και νιώθω ότι είμαι έτσι μια κορούδα μητσιά, ζιάντο τροντάφυλλο. Εμείς υπερβάλλουμε, κυρία Πέπα μου. Μα να μην υπερβάλλουμε. Κόρη μου! Κόρη μου! Πάτε, φέρτε τη φωτογραφία. Μάδε! Είμαι ζιάντο τροντάφυλλο. Μα η ελιά μετά ευλάστησε. Θέλω να πω, κυρία Πέπα μου, το τριαντάφυλλο είναι έτσι ροζ, κόκκινο. Έχει ένα χρώμα. Εσένα όπως σε βλέπω, μάλλον μου φέρνεις προς μαυροκινάρα. Το λοιπόν... Μαύρη του λείπα κάμνη σου. Τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο να χάνω. Ναι, ήμουν σαν το τριαντάφυλλο. Ήμουν όμορφη. Αφού παίρνουν κάτω στον δρόμο και γυρίζαν όλοι και θωρούσαν. Άντε ρε! Ναι ρε! Και τώρα... Ξέρω, ξέρω! Και τώρα γυρίζουν, αλλά από την άλλη. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, γιατί έχω την ανάγκη. Αστειεύομαι, κυρία Πέπα μου. Κοίταξε, κι εγώ όταν πρωταντίκρισα την πρώτη μου ερτίδα, έπαθα έναν σοκ, έναν κάτι της. Όλες οι γυναίκες το παθαίνουν κάποια στιγμή με την ηλικία τους, αλλά εμένα μου συνέβηκε στα 30. Όχι στα 70. Ποιος είναι 70, κόρη μου? Που λέγει ο λόγος. Να μην λέγει ο λόγος, γιατί θα τις φάεις. Λοιπόν, εγώ ένα άλλο που θέλω να σου πω. Έτσι, έπιασε με έτσι μια ανασφάλεια. Σαν να επάσχει ένα λίον και... Όχι και λίον, κυρία Πέπα μου. 5, 6, 7, 8, 12 κιλούδια έβαλες τα. Άντε ρε. Ναι ρε. Εμένα το μάτι μου είναι ζυγαριά. Θέλεις να σου πω πόσα έβαλες ακριβώς? 11.700. Είναι μόνο τα 700. Γραμμάρια έβαλες, 11 κιλά και 700 γραμμάρια. Άντε ρε. Ή να μπορεί να γίνει, να μας κλέψεις και το άντε ρε. Λοιπόν, παρακάτω. Είναι τα παρακάτω, πρέπει να χάσω τούτα τα κιλά και επίσης και το πρόσωπο μου να... Να κάνω κανένα φρεσκάρισμα. Hello, φρεσκάρισμα. Έπρεπε να κάνω φρεσκάρισμα. Αγάπη μου, εσύ είναι και φρεσκάρισμα που πρέπει να κάνεις. Είναι σπίτι από την αρχή. Είναι τα πράγμα του και από την αρχή. Πρέπει να ξαναγίνουν όλα καινούρια. Και πώς θα γίνουν όλα καινούρια? Κοίταξε, αν τον πρώτον καιρό που ήρθε εδώ πάνω, ερχόσουν και λίγο και σου έκανα καμιά θεραπεία, καμιά μεσοθεραπεία, καμιά θεραπεία για μεσόσκλερες. Παρόλο που τώρα και μιλούμε για μεσοσκληρίαση, τώρα μιλούμε για σκλήριση κατά βούκας. Για να δω τι θέλουν. Λοιπόν, αυτά εδώ βλέπεις, αυτά πρέπει να ανέβουν πάνω. Και το μάτι βλέπεις που έπεσε, ακόμα λίγο δεν θα βλέπεις. Και αυτό πρέπει να ανέβει προς τα πάνω. Και γενικά όλα πρέπει να ανέβουν προς τα πάνω. Και πώς ανέβουν όλα προς τα πάνω, έχεις καμιά κρεμούδα? Κρεμούδα? Αγάπη μου, εσύ χρειάζεσαι όλη την ομάδα που αναστηλώνει την Ακρόπολη. Τι να σου κάνει μια κρεμούδα? Την Ακρόπολη. Δεν ξέρεις την Ακρόπολη που έχει τον... πώς το λένε, τον Παρθενώνα και γύρω-γύρω τις κορούδες, τις καρυγάτιδες. Κόρη μου, τι σχέση έχει τώρα η μουτσούνα μου με την Ακρόπολη? Πώς δεν έχει, κυρία Πέπα μου, πώς δεν έχει. Αχ, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Αλλά μη φοβάσαι. Με 2-3 πλαστικούδες θα αναστηλώσουμε την Ακρόπολη. Πλαστικούδες! Εχειρισούδες πλαστικούδες, γιατί? Πλαστικούδες, δηλαδή να κάνω πλαστική εχείριση? Εχειρήσεις! Κι αν κάνω κάτι. Τι μου λέει.
τώρα, τι μου λαλεί. Άγκα μου κάτι, κυρία Πέπα μου. Αλλά μη φοβάσαι. Μετά θα χρειαστείς και τη δική μου υποστήριξη. Μετά θα βάλουμε τις κρεμούδες μας, θα κάνουμε τις θεραπείες μας, τα φρουφρού και τα αρώματά μας και θα αναστηλώσουμε την Ακρόπολη. I like it, κυρία Πέπα. Μου αρέσει αυτό το project. Θα σε αναλάβω. Η χορκαριά που έγινε καρυγάτιδα. I like it! I like it so much! Παπά, τι άλλος γίνεται? Μπορεί να παράξει. Να μπορείς να με ζάρε. Από τότε ζαρζαματικά, τότε στρατάτου το χορκό και... Πώς δεν τα έφερε, ρε. Γιάννη, τι έκαμες! Τι έκαμε, ρε Μαρία μου, εφεδοκέ μου τα εμάνα μου, τα βιοτεχνικά, μου τα βιολογικά, να πω τα λες. Σιγά, ρε Μαρία, να τα... Γιάννη, ποια τα ριάλια του μωρού, του νερού. Λοιπόν, παρακάτω. Δεν τα παρακάτω. Πρέπει να χάσω τούτα τα κιλά και επίσης να... Να δω ένα που να κάνουμε με το πρόσωπο μου, έτσι, να κάνουμε κανένα από εκείνον το, να μην το λαλείς. Φρεσκάρισμα. Φρεσκάρισμα. Εξήγα μου το. Ένα, πας το πει ο μάτι σου. Είμαστε ήδη ουλίδαμε ή να πούμε μες το κλάν. Όχι, όχι. Ακούσαμε το. Είμαστε μες το κλάν. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Εξεργό, ποιο τον Άρτουρ, ρε. Είναι για να ξέρω, ρε. Εξεργό. Ξέρα εγώ, πια στον Νάρτο. Εντάξει. 3, 2, 1.